Η συνεδρίαση των 19 Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μία ώρα από την έναρξή της και από αυτήν βγήκε λευκός καπνός. Το ελληνικό αίτημα για παράταση της Δανειακής Σύμβασης κατά 4 μήνες εγκρίθηκε. Πιο πριν είχε γίνει αποδεκτή η λίστα των μεταρρυθμίσεων που παρουσίασε η ελληνική κυβέρνηση. Αν το απαιτεί η οικονομική κατάσταση, οι δημοσιονομικοί στόχοι μπορούν να αναπροσαρμοστούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων, όπως άλλωστε έχει συμβεί στο παρελθόν. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μια μονομερής απόφαση της κυβέρνησης. Δεν είναι ο σωστός τρόπος να βγει και να πει ότι δεν δεσμεύεται πλέον από κάποιον στόχο. Το θετικό κλίμα είχε φανεί νωρίτερα με την τοποθέτηση της Κομισιόν, που χαρακτήρισε την επιστολή Βαρουφάκη επαρκώς περιεκτική. Ωστόσο, στην σχεδόν τριώρης διάρκεια συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, πληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξαν όχι απλά επιφυλάξεις, αλλά και αντιρρήσεις από υπουργούς για όσα περιέχονται στη λίστα. Η Τρίτη ήταν στην Ελλάδα η πρώτη εργάσιμη μέρα μετά την δραματική συνεδρίαση του Eurogroup το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης Τιμών σημείωσε άνοδο 9,81%. Παράλληλα στις τράπεζες, επέστρεψε η ηρεμία μετά τις μαζικές αναλήψεις της προηγούμενης εβδομάδας, που σύμφωνα με κάποιους αναλυτές ανήλθαν στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θετική ήταν και η πρώτη αποτίμηση από τον διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη.